Πάμε τώρα στην Καστοριά. Ναι. Τώρα θα πάμε στην όμορφη λίμνη Καστοριάς. Εκεί θα μας συναντήσουμε τον Μάκη τον Ασιάδη να μας πάει μια όμορφη βαρκάδα στη λίμνη, σε αυτήν την υπέροχη λίμνη αυτή τη πανέμορφη πόλη. Με τον κύριο Λάζαρο Ζήση, υπεύθυνο του Πλοιαρίου. Καλημέρα και στους δυο σας και καλή χρονιά, Μάκη. Λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή χρονιά και ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτή τη βόλτα. Είμαι απαράδεκτος, αυτό το πρέπει να πω. Είναι πραγματικά μαγεία. Ένα κάρτ πορστάλι Καστοριά, για όσους τη γνωρίζουν, είναι πραγματικά μαγεία και προσελκύει ιδιαίτερα αυτές τις μέρες πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχουμε και το καρναβάλ. Έχουμε ρακουτσάρια. Λάζαρος Ζήσης, είστε εδώ, από τους υπεύθυνους που έχετε και το. Πρόεδρος της εταιρείας. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά με υγεία. Σας καλωσορίζουμε στην Καστοριά. Στην Καστοριά που, του Καρναβαλιού αυτή την περίοδο, 6, 7 και 8 Ιανουαρίου. Βόλτα με το καραβάκι μας και με όλες τις δομές του Δήμου Καστοριάς. Το σπήλαιο του Δράκου, το Ενιδρίο και το Λιμναίο Οικισμό. Μάκη! Και αυτό το καραβάκι είναι καθημερινά εδώ. Μάκη, σε ποιο το σημείο, καραβάκι σε ποιο αυτή την περίοδο, από τις 20 Δεκεμβρίου έως τις 8 Ιανουαρίου, κάνει καθημερινά δρομολόγια και κατά κύριο λόγο την υπόλοιπη χρονιά κάνει Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δρομολόγια προγραμματισμένα, αλλά βέβαια μπορεί οποιοδήποτε να τον νοικιάσει για οποιαδήποτε εκδήλωση χρειάζεται. Είμαστε στην ανατολική πλευρά τώρα, ναι. Νότιο-ανατολική. Εμείς αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στην νότια πλευρά της Καστοριάς, ξεκινήσαμε από τη βόρεια και μπαίνουμε στην νότια πλευρά, όπως ακριβώς σας δείχνει και ο. Δηλαδή έχετε περάσει από τον ναυτικό όμιλο, δηλαδή τώρα είστε απέναντι από τον ναυτικό όμιλο. Από εκεί ξεκινήσαμε ουσιαστικά. Yeah. Ξεκινήσαμε από ναυτικό όμιλο, περάσαμε από τη Μαυριώτισσα, περάσαμε από το σπήλαιο του Δράκου, τη σπηλιά του Δράκου. Γιατί εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πολλά που μπορεί να έρθει να δει κάποιο εδώ. Πέρα από τη βόλτα που θα κάνει, είναι σπηλιά του Δράκου. Να κάνει τη βόλτα ακόμα και με τα πόδια, αν θέλει, και με το αυτοκίνητο. Τη βόλτα τη λίμνη από την πλευρά την άλλη. Έτσι ακριβώ. Ιδιαίτερα η συγκεκριμένη επιχείρηση ανήκουμε στην εταιρεία Μακεδονό. Έχει τη δικαιοδοσία τη στο καράβι τη Καστοριά, το Ενιδρίο, τη σπηλιά του Δράκου και τον προϊστορικό λιμνέο οικισμό που μπορείτε να δείτε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Τα ραγκουτσάρια τελειώσανε, είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Από πού έχουμε έρθει? Ναι. Από την Πάτρα έχουμε έρθει. Λοιπόν, πατρινό καρναβάλι και ραγκουτσάρια. Ναι. Λοιπόν. Παντρεύονται γλυκά, γιατί εμείς πιστεύουμε πάντα στην Πάτρα ότι πρέπει να ενώνουμε τους πολιτισμούς. Τα ραγκουτσάρια είναι κάτι σπουδαίο που γίνεται χρόνια, με μακραίων ιστορία. Έτσι λοιπόν και το πατρινό καρναβάλι ήρθε εδώ για να μπορέσουμε να πάρουμε τα στοιχεία της γιορτής που ίσως λείπουν από το δικό μας καρναβάλι, γιατί στο μόνο που προηγούνται τα ραγκουτσάρια είναι ημερολογιακά σε σχέση με την Πάτρα. Κάτι θα κλέψουμε εδώ, φαντάζομαι. Όχι και να κλέψουμε. Να δανειστούμε. Να δανειστούν και τα ραγκουτσάρια από εμάς, γιατί όχι. Και αυτό επίσης που πρέπει να επισημάνουμε, πέρα από την βόλτα που μπορεί να κάνει κανείς, είπαμε εδώ, είναι και ο λιμναίος οικισμός, μπορεί να απολαύσει και πολλούς μεζέδες εδώ, γιατί υπάρχουν ξεχωριστοί μεζέδες. Τώρα τα λες καλά. Από έχουμε έρθει. Καλημέρα σας. Από Χαλκιδική. Χαλκιδική, λοιπόν, από την άλλη πλευρά. Εσείς έχετε θάλασσα και εμείς εδώ λίγο πολύ. Πώς φάνηκε η βόλτα? Πάρα πολύ ωραία. Με το καραβάκι είναι υπέροχα. Γυρνάς, βλέπεις την πόλη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και όσοι έρθουν εδώ το βράδυ, θα ακούν αυτόν εδώ τον ήχο. Για λίγο σας βάζω. Χάλκινα. Αυτό που παίζει τώρα, τέτοια μουσική έχουν. Λοιπόν, αυτό είναι. Η παράδοση είναι Χάλκινα. Λοιπόν, από τον Τάκη Πάτρα. Άρα, τα ρακουτσάρια, πώς θα δώσουμε λίγο το στίγμα? Τα ρακουτσάρια από χθες το απόγευμα ξεκινήσαν επίσημα με την έναρξη, με την παρέα του Δημάρχου. Σήμερα θα συνεχίσουμε, βέβαια, αν μας επιτρέψει και ο καιρός, γιατί το βράδυ αργά 12 η ώρα μας τα χάλασε, ενώ έχει ξεκινήσει πάρα πολύ όμορφα. Σήμερα τα μπουλούκια και αύριο με την παρέλαση στις 2 η ώρα. Έχει και αύριο, δηλαδή. Έτσι, όπου μπορεί να έρθει κανείς. Έχει και αύριο, μανικά ναι, τα σχολεία, δηλαδή έξω μετά. Όχι, κλειστά σχολεία. Το θυμάμαι τουλάχιστον ακόμα, επειδή μου φαντάζομαι εδώ πάντα ήταν κλειστά σχολεία τα πάντα. Τα σχολεία είναι κλειστά την ημέρα τη παρέλαση που είναι Δευτέρα. Και την επόμενη μέρα τα παιδιά που έχουν κάνει παρέλαση πρέπει να ξεκουραστούν. Τρίτη θα πάνε. Ακριβώς. Και την Τρίτη φέτος από Τετάρτη. Αυτά έχει τα τυχερά. Λοιπόν, είναι... Και εδώ είμαστε στην συνοικία Ντολτσό. Ακριβώς. Να δείξουμε λίγο και συνοικία Ντολτσό. Είναι παραδοσιακή. Βεβαίως, με τα αρχοντικά της. Βλέπετε πως είναι. Να μην ενοχλούμε και εμείς την κάμερα. Είναι η παραδοσιακή συνοικία Ντολτσό, όπου εδώ πέρα έχουμε όλα τα παραδοσιακά. Μπορεί να επισκέπτε να τα
να τα δει και να τα θαυμάσει. Έχει και ωραία ιστορία εκεί. Είναι σαν να θέλεις να παγώσει εικόνα αυτό που βλέπουμε εμείς τουλάχιστον από την Αθήνα. Η περισσότερο που είναι...